Στροφή είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά 13 έως 21 ετών, σε εφήβους και τις οικογένειές τους. Ακούστηκαν πολλοί αριθμοί, εγώ δυσκολεύομαι να τους συγκρατήσω όλους αυτούς, νούμερα, ορολογίες, ιατρικές, επιστημονικές, οι οποίες είναι πολύ χρήσιμο να ακούγονται, να γράφονται για να έχουμε τη γνώση. Εγώ λοιπόν δεν ξέρω ποια ακριβώς ουσία είναι που κάνει η θρηστική την κάναβη. Ξέρω ότι στα 5 χρόνια που είμαι μέλος του προγράμματος της τροφής, έχω δει δεκάδες παιδιά να απεξαρτούνται από αυτό που έκαναν, έχω δει οικογένειες να πολεμάνε και να πετυχαίνουν και ξέρω ότι εμείς εμπιστευθήκαμε το ΚΕΘΕΑ, αυτό που γνώρισα το Φεβρουάριο του 2015, εγώ. Είδα οικογένειες που το είχαν εμπιστευθεί χρόνια πριν από μένα, ανθρώπους που μέχρι σήμερα είναι εκεί, είναι εθελοντές 15 χρόνια πριν αποφύτησαν τα παιδιά τους, ολοκλήρωσαν οι ίδιοι και είναι εκεί για να στηρίξουν αυτό που γίνεται εκεί. Οπότε εγώ εμπιστεύομαι αυτό. Εμπιστεύομαι αυτόν τον οργανισμό που στις 15 Δεκέμβρη του 19 βοήθησε να αποφυτίσει και το δικό μου παιδί. Με τον τρόπο που αποφύτησε, χωρίς την τελετή. Δεν έχει τόσο σημασία ίσως. Αυτό λοιπόν τον οργανισμό έρχονται να τον αλλάξουν. Και θέλουν να με πείσουν εμένα, όλους τους γονείς, όλους τους συλλόγους, ότι το κάνουν με φροντίδα, με νιάξιμο. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Αυτό που αποδεδειγμένα λειτουργήσε σε τόσες οικογένειες στην Ελλάδα, σε αυτά που είδα εγώ με τα μάτια μου και σε αυτά που μπορούν να μας πει ο κάθε εκπρόσωπος συλλόγου εδώ, δεν δέχομαι ότι το κάνουν με φροντίδα και με νιάξιμο. Πιστεύουμε ότι κάτι άλλο υπάρχει από πίσω. Και υπόθηκαν πάρα πολλά σενάρια για τους ανθρώπους εδώ του ΚΚΕ. Μιλάνε για χώρους εμποτευόμενης χρήσης, είναι έτσι πολύ έτσι ωραίο. Έχει νιάξιμο μέσα, έχει προστασία. Είναι προστασία. Είναι προστασία να δίνουμε το δικαίωμα σε έναν άνθρωπο να τρυπιέται, να κάνει χρήση. Αυτή είναι η προστασία. Αυτό είναι το νιάξιμο της πολιτείας για αυτούς τους ανθρώπους. Και αν υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί εγώ δεν έχω την επιστημονική γνώση, βεβαίως, ναι, είναι ο κανά που μπορεί να κάνει τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε. Εμείς ως γονείς και ως σύλλογοι οικογένειας και ειδικότερα στη στροφή, δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Αλλά από την άλλη μεριά, για να μην φτάσουμε στο σημείο να θες χώρους εποπτευόμενης κρίσης, δεν πρέπει να υπάρχει η πρόληψη. Δεν πρέπει να υπάρχει η πρόληψη, να ακούσουν οι γονείς, οι οικογένειες πρώτα απ' όλα, το τι γίνεται, ποια είναι τα σημάδια, τι να προσέξουν. Τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο και να ακούσουν βιωματικά και όχι μόνο αριθμούς που μπορεί να ακούγονται ψυχροί κάποιες φορές. Βιωματικά. Να βγουν οι επιστήμονες, οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ, οι άνθρωποι από τα κέντρα πρόληψης και να ενημερώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Η κάναβη δημιουργεί εξαρτημένους. Μαλακά και σκληρά ναρκωτικά δεν υπάρχουν. Σας το λέω γιατί το ζούμε στο πετσί μας και το ζω στο πετσί μου 5 χρόνια που είμαι στη στροφή. Και δεν υπάρχει καμία περίπτωση άνθρωπος και οικογένεια που το έχει ζήσει στο πετσί της αυτό το φαινόμενο να πιστεί από οποιοδήποτε υπουργό, από οποιαδήποτε κυβέρνηση με φροντίδα θέλει να αλλάξει τον οργανισμό που προσπαθεί με στεγνό πρόγραμμα, με αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία, με αυτό το μοντέλο, να φέρει τα παιδιά μας πάλι πίσω στην κοινωνία. Να τα εντάξει, να τα επανεντάξει, για να μπορέσουν να ζήσουν αυτό που τους αξίζει. Και τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΚΚΕ που μας κάλεσε και που βάζει μπροστά όλα αυτά τα θέματα και εμείς ως Σύλλογος Οικογένειας Τροφής, όποτε μας δίνεται το βήμα και τη δυνατότητα, θα είμαστε δίπλα για να πρεσβεύουμε και να διατρανώνουμε την αντίθεσή μας σε όλο αυτό που πάει να δημιουργηθεί και να υπονομεύσει τις ζωές των παιδιών μας. Ευχαριστώ.